Καλή όρεξη. Ευχαριστώ. Είπε ο Σωτήρης ότι είναι ό,τι πιο νόστιμο έχει δοκιμάσει. Μάλλον δεν είναι το καλύτερο πιάτο για εκείνον που έχει δοκιμάσει μέχρι στιγμής. Α, και λάδι άνηθο. Αγχωτική περιγραφή. Αγχωτική δηλαδή. Ναι. Να, αφού λαχάνιασε. Ναι, υπάρχει ένα άγχος, η αλήθεια είναι, αλλά... Εντάξει. Δεν είναι, όχι. Τι είναι, Μαργαρίτα. Τι, να θυμίσετε κάποιον. Εγώ. Ένας που βγαίνει στην τηλεόραση, μπορείς να θυμίζω αυτόν. Για πες ποιον. Δεν θα τον ξέρετε. Ένα γνωστό. Κάποιο ζώο, ίσως. Όχι, όχι. Είπες κάποιο ζώο. Το είπε. Είπες κάποιο ζώο. Συγγνώμη, Μαργαρίτα μου. Δεν υπάρχει πρόβλημα, εντάξει. Με τον Κινέζο γελάω. Γιατί η αρμονία, νομίζω το είχαμε ξαναναφέρει σε σένα. Με τις πολλές τεχνικές, τα πολλά διαφορετικά υλικά, δεν είναι τρομερά εύκολο πράγμα. Δηλαδή, συνήθως προβάρουμε, δοκιμάζουμε, αφαιρούμε, προσθέτουμε. Εσένα μέχρι στιγμής, από το σύντομο που σε γνωρίζουμε, έχουν δουλέψει όλα. Ελπίζω να συνεχίζουν να δουλεύουν τόσο καλά, όμορφα και νόστιμα, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Μπράβο. Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Από το λίγο που σε γνωρίζουμε, μαγειρικά, έχουμε δει πάρα πολύ όμορφα και νόστιμα πιάτα. Ελπίζω να μην είναι τυχαίο, μάλλον αρχίζω να καταλαβαίνω ότι δεν είναι και ότι όλο αυτό έχει ένα υπόβαθρο και μαγειρικό, αλλά και έναν άνθρωπο με πολύ όρεξη και χαμόγελο. Δώσ' μας ένα χαμόγελο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω λοιπόν να πας έτσι για πολύ πολύ καιρό ακόμη. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, περιστεράκι στον ουρανό. Αγχωμένη σε βλέπω πάλι. Χαμός γίνεται γι' αυτό. Γιατί αγάπη μου, τι πάθαμε. Ο Πάγκος με νευριάζει. Που είναι χάλια, αλλά εντάξει. Εντάξει, θα το βελτιώσουμε. Αρχές είναι. Αρχές είναι αυτό. Όλα λοιπόν, τα άλλα πάνε καλά. Μαργαρίτα, κάτι άλλο. Σας αγαπάω όλους. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Αμοιβαίο. Καλή επιτυχία. Σε έξω ενώ, τους φίλους μου. Α, εμάς τίποτα, μηδέν. Σιγά σιγά, κάτσε. Σωστά, πότε να αγαπηθούμε σε δύο μέρες. Οπότε στέλνουμε αγάπη στους έξω. Στους έξω. Ε? Πού είστε, έξω. Θύμισε μου το φίλο σου, τον. Χρήστος. Χρήστος, θα ρωτήσω την Ιουλία την Καραπατάκη να μου πει. Τρίχορδο παίζει, ε. Τρίχορδο. Ο καλύτερος μπουζουκτής και ο καλύτερος ζαχαροπλάστης της Ελλάδας. Ναι, αλλά παίζει με την πιο όμορφη και καλύτερη τραγουδίστρια της νέας γενιάς, την Ιουλία. Θα τραγουδήσει στον γάμο μας. Ε? Θα τραγουδήσει στον γάμο μου. Mm. Άμα είναι μας, δεν ξέρω, θα δείξει. Και εγώ ψάχνω κάποιον να μου κάνει μαθηματάκια. Κάνει και μαθήματα, Σεφ, άμα θες. Αλήθεια. Ναι, αμέ. Έχει τρεις μαθητές. Μια χαρά. Πω, πω, θα με χαίρετε τώρα, αλλά δεν πειράζει. Τι αγάπη μου. Για καλό το λέμε. Ναι, αλλά είναι λίγο. Τι είναι. Ντροπαλός τώρα, θα λες στις κάμερες, τι λέω. Εντάξει, αγάπη μου, δεν κάνουμε μαθήματα στο Σύνταγμα Γυμνή. Στο σπίτι θα κάνουμε, μάθουμε αγρατζουνά μου. Και στο προηγούμενο Mystery Box είχαμε εδώ παρέα, ε. Ναι. Αυτό λέγεται back to back. Τι σημαίνει? Back to back. Ξανά και ξανά. Σωστά. Όταν μια ομάδα κερδίζει δύο φορές συνεχόμενες στο πρωτάθλημα, το Champions League και το κύπελλο, λέγεται back to back. Ναι, με τα ξένα λίγο δεν το. Αλλά back to back θα μπορούσε να πει πίσω και πίσω. Όχι. Μαργαρίτα. Αν και μπερδεμένη η περιγραφή, πάντα τα πιάτα σου είναι πάρα πολύ γνωστά. Μπράβο, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Μπράβο, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ. Μαργαρίτα, είμαστε εντάξει. Ναι, μια χαρά. Τι πήρες, καλή μου, λευκή σοκολάτα και από. Και αυγοτάρα. Θα τα ακούσουν και θα μου κλέβουν πάλι συνταγές. Τι να σου κλέψουν, αγαπητέ. Σοκολάτα και αυγοτάρα. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έχεις κάτι μαγικό στο χέρι σου. Τολμώ να πω ότι γευστικά είναι ό,τι πιο γαστρονομικό έχουμε δοκιμάσει στο Masters. Εννοώ τα υλικά που έχεις χρησιμοποιήσει, οι υφές, οι ισορροπίες και όλα αυτά που ακούγονται ατέριαστα, εδώ είναι μία μπουκιά εμπειρία. Μπράβο, Μαργαρίτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Σε. Τώρα αλήθεια, τα λες σε μένα αυτά. Μπράβο σου, Μαργαρίτα. Μπράβο. Η Μαργαρίτα μας φέρνει συνεχώς προεκπλήξεων. Έρχεσαι μπροστά, φέρνεις μία ιδέα ολοκληρωμένη. Όλα ακούγονται παράθερα και με ένα μαγικό τρόπο όλα μεταξύ τους ταιριάζουν. Δεν καταλήξαμε στο όνομα του πιάτου της Μαργαρίτας, βέβαια. Εκεί είναι πιάσαμε το Μάι. Λόγω Στεφανιού και λουλουδιών. Και λουλουδάκια που έχει. Εντάξει, λόγω Στεφανιού θα μπορούσε να είναι και χειρότερο. Οπότε με το Μάι καλά είμαστε. Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Έλα, κύριε. Συγγνώμη. Μαργαρίτα, αρχικά έχει ταλέντο. Είναι πλέον εμφανέ. Δηλαδή με αυτά που έχει φέρει εδώ να δοκιμάσουμε. Δεύτερον, έχεις μια εξαιρετική αίσθηση που αυτό δεν μαθαίνεται. Αυτό δεν μαθαίνεται. Να στείνεις πιάτα. Δηλαδή, μου θα το πω τώρα επειδή έχεις κατάλαβε ότι τους αγαπάμε. Έχεις με αυτή την κοτσίδα την περίεργη. Κουνιέσαι αυτό και φέρνεις αυτό. Είναι φοβερό αυτό. Και αυτό είναι έμφυτο. Εσύ το έχεις. Έχεις φέρει μόνο όμορφα πιάτα. Μακάρι μέχρι το τέλος
να είναι έτσι οι προσπάθειες, γιατί άμα είναι έτσι, οδηγούν μάλλον και προς τα εκεί. Εντάξει, είναι ταλέντο. Από εμένα συγχαρητήρια, Μαργαρίτα. Μπράβο. Το καλύτερο πιάτο που δοκιμάσαμε σήμερα ήταν αυτό της Μαργαρίτας. Συγχαρητήρια, Μαργαρίτα. Ευχαριστούμε, Μαργαρίτα. Θα την ξαναπάρεις πίσω. Πολύ μας άγχωσες, γιατί αυτό το πράγμα παίρνει σκλήδι. Και κοιλιά το μαχαίρι ήταν. Και σημαδεύεις με το μαχαιράκι το στομάχι σου και παλεύεις. Νεφρό ήταν αυτό. Είναι, κατάλαβες, είναι λίγο επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο, αλλά σε φοβώ, άμα ένιωθω ότι κινδυνεύω, δεν θα το έκανα. Αυτός είναι ο λόγος που τραυματιζόμαστε, γιατί δεν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε και γίνεται το ατύχημα. Αν είναι και τη ζωή μου για την ομάδα. Αυτό είναι η άγνοια κινδύνου. Η Μαργαρίτα, η Μαργάρο, περιστεράκι στον ουρανό. Γεια σας. Και το ξετραγούδι. Το ξέρω, εννοείται. Α, το Δωράκης, ε. Τι κάνετε. Εγώ, αγάπη μου, είμαι πάρα πολύ καλά. Εσύ, φρέσκια σε βλέπω. Γιατί να μην είμαι. Πανέμορφη όπως πάντα σε βλέπω. Σεφ, είσαι πολύ καλός. Και τι καλό θα μαγειρέψουμε. Σεφ, φτιάχνω γλυκό. Θα το αφιερώσουμε το σημερινό πιάτο. Εντάξει, υπάρχει κάπου που θέλω να το αφιερώσω. Άντε, πες. Στο αγόρι μου θα το αφιερώσω, γιατί είναι ζαχαροπλάστης και θα λέει πού το σκέφτηκε αυτό το γλυκό και το έκανε. Να σε ρωτήσω, η Βίλη που έφυγε, πώς είναι το σπίτι χωρίς τη Βίλη. Τόσο φίλες είχατε γίνει. Σεφ, δεν είναι ερώτηση αυτή τώρα. Ναι, τόσο φίλες. Για κουμπαριά το βλέπω πάει αυτό. Κουμπάρες έχω έτοιμες. Το γεγονός ότι έχεις έτοιμες κουμπάρες σημαίνει ότι έχουμε. Γαμπρό. Όχι. Δεν έχουμε γαμπρό, αφού είπαμε τώρα. Ναι, αλλά δεν το ξέρει ότι θέλουμε. Α, είναι έτοιμο το σενάριο. Ναι, ναι. Δεν το ξέρει ο φίλος μας ο Χρήστος. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεσαι ότι τώρα. Τώρα το μάθε. Το μάθει. Τώρα το πολύ πολύ να μην τον βρω. Περιμένουμε τις αντιδράσεις τώρα. Να μην τον βρω είναι. Ο Χρήστος όντως τίποτα δεν ξέρει. Έλα σε, θα με σκοτώσει. Λοιπόν, πολύ καλή επιτυχία, Μαργαρίτα μου. Να σε καλά. Περιστεράκι στον ουρανό. Να ξέρει η Μαργαρίτα χορεύει συνεχώς. Σου είπαν να μην χορεύεις. Ναι, γιατί δεν με βρίσκουν στην κάμερα. Ναι, αγάπη μου, πέρα δόθε, πέρα δόθε. Τραγουδάς από μέσα σου και χορεύεις. Τι? Σαμπάνι. Ό,τι μου έρθει. Τι? Μπανί στη ζου με έκανε, η αλήθεια σου πείσει. Ελληνικά, ξένα, τι? Όλο τελευταίο με σερβίρεις. Γι' αυτό σας το έφερε σεφ πρώτο, για να μην παρεξηγηθείς. Όλο τελευταίο. Σεφ, για να μην παρεξηγές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, αγαπητοί. Σαν πάλι είχα πρώτο. Ευχαριστώ, αγαπητοί. Να σημειωθείς τα πρακτικά. Το εκτιμώ, το εκτιμώ. Μαργαρίτα, θα βγεις μετά. Τα καλά σου έβαλες, ε. Να τη συνοδεύσετε. Κλακούκλα. Μένα με έστειλες 100 φορές. Αγάπη. Το μορχέ σου, ναι. Γεια σου. Γεια σου, Μαργαρίτα. Γεια σου, σεφ. Τι κάνεις? Καλά είμαι. Καλά σε βλέπω. Καλά είμαι. Μπράβο. Τι, με 30 λεπτά βγάζει γλυκό. Τι 30, ούτε. Γιατί σου έδωσε 30 γλυκά η Κωνσταντίνα? Γιατί είμαι καλή μαγείρισα. Εντάξει, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη συμπάθεια και από τις δύο πλευρές. Δεν συμπαθιάζεται, γιατί? Δεν γίνεται να συμπαθιόμαστε όλοι, σεφ. Όχι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιπαθιέστε. Είναι ξεπερασμένο πλέον, τόσο θεωρώ καλή μαγείρισα. Και ποια είναι η καινούρια τάση, δηλαδή? Η τάση καινούρια είναι. Δεν σε συμπαθώ. Είναι πιο αληθινό το δεν σε συμπαθώ. Αυτό σε θεωρώ καλή μαγείρισα. Δηλαδή, μέσα σε αυτό που συζητάμε τώρα είναι το σε θεωρώ καλή μαγείρισα. Ναι. Οπότε ψάχνω μία ευκαιρία και το λέω τώρα στα πλαίσια του παιχνιδιού. Ναι. Να μπορέσω να σε δυσκολέψω, μήπως καταφέρω και. Σε φάω. Σε. Εντάξει τώρα, δεν σε φάω, δεν είναι ωραίο. Έλα, εντάξει, ναι. Σιγά τώρα, παρεξηγήθηκες. Okay. Εγώ καθόλου. Μαργαρίτα, γιατί γελάς? Εγώ έχω να πω για το πιατάκι μου. Δεν ξέρω αν σας αρέσει με το πιτσετάκι, γιατί είχαμε μια διαφωνία με τον Στέφανο. Όχι, είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο. Τα πρικιά σου είναι? Σεφ, δυστυχώς δεν έχω τίποτα. Δεν έχω πρίκα. Κοιτάξτε, αγάπη μου, μην ανησυχείς. Δεν έχω. Μην ανησυχείς, μου είσαι γαμπρό. Γαμπρό, λοιπόν. Πρίκα δεν έχω για το γαμπρό. Μια χαρά, μια χαρά. Τι καλό θα φάμε, Μαργαρίτα μου. Τι κάνεις, σεφ? Με τα κορδελίνια σου, με τα όλα σου. Τι καλό φτιάχνεις. Σεφ. Ναι, πρόσεχε εδώ. Όχι, ρε. Μη βρίζεις, αγάπη μου, στην τηλεόραση. Μη βρίζεις. Δημιουργικά βρίζω. Δημιουργικά το καταλαβαίνω, απλά γενικότερα. Εντάξει. Βρίζω πολύ. Όχι, αγάπη. Μια χαρά, απλά τώρα σου φύγε. Αυτό λέω. Το πάρω αυτό. Ναι, σου φύγε. Σίγουρα. Ναι. Καλή επιτυχία, αγάπη μου. Ευχαριστώ σε. Έλα, έλα. Έλα, κόψεις. Σταυρωσέ το. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Σκάσε, σκάσε. Σκάσε για να μπει στο τρέιλερ. Σκάσε. Έλα, ρε, κόψου, σε παρακαλώ. Θα το πω, είσαι μαγειρικά ένα ακατέργαστο διαμάντι. Αν βάλεις μετά δουλειά, επιμονή,
στόχο κτλ. Θα κάνεις πολύ μεγάλα πράγματα στη μαγειρική. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά. Μπράβο, Μαργαρίτα. Μπράβο, Μαργαρίτα. Τι έχεις πάθει τώρα εσύ που δεν το έχεις καταλάβει. Έχεις αυτοδεσμευτεί με τις προσπάθειες που μας έχεις παρουσιάσει συνεχόμενα μέχρι τώρα εδώ μπροστά. Έχεις ανεβάσει τον ίδιο σου τον πήχη πάρα πολύ ψηλά. Εδώ λοιπόν τι έχουμε. Έχουμε κάτι πολύ νόστιμο, έξυπνο, αλλά μου λείπει λίγο μαργαρίτα στο πιάτο. Τέσσερα, μαργαρίτα, έλα λίγο. Έλα, σε. Πες τρία. Τρία, τρία. Έλα εδώ, αγάπη. Έλα, σε. Πες δύο. Δύο. Ένα. Ένα, πάρτε. Τέλος, όλοι έξω. Η μαργαρίτα, η μαργαρό. Αριστεράκι στο. Τι κάνεις, σε. Τι κάνω, σε κυνηγάω από πίσω να μου μιλήσεις, δεν μου δίνει σημασία. Τι έπαθες. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γιατί αγάπη μου, τι φτιάχνεις εδώ. Φοβάμαι ότι το καρπάκι σου θα πω ότι δεν θα βγει. Εγώ πιστεύω θα τα καταφέρεις. Καλά. Πώς περνάς γενικότερα. Εντάξει. Τι. Καλά, σε. Μας λείπει λίγο το σπίτι μας, αλλά εντάξει, υπομονή ακόμα δύο μήνες μέχρι το τελικό. Ποιο είναι ο πρώτος άνθρωπος που θες να δεις όταν βγεις έξω. Καλά, σε. Τι ρωτάς τώρα. Τι ρωτάω, αυτό που θέλω ρωτάω. Ο Χρήστος. Ποιο είναι ο Χρήστος. Το αγόρι μου. Σπίτι μας θα πάω, οπότε θέλετε και μία αυτό θα δω πρώτο. Αυτά με τα στιλιστικά, κάποιος άλλος, κάτι περίεργο. Το κορίτσι μου που είναι κούκλα σήμερα. Το κορίτσι μας πανέμορφο πάντα. Θα σου κάνει κι εγώ μια ερώτηση. Αυτό ήταν σώσει. Άντε κάτι. Εσύ σε ποιον θα πηγαίνεις πεντάδα. Εγώ ποιον θα πηγαίνα στην πεντάδα από εσάς. Εγώ θέλω να πάει προς το τέλος. Αυτός που το αξίζει, που θα έχει προσπαθήσει περισσότερο. Και η κατακλείδα σε όλη αυτή την κουβέντα, να ξέρετε, αυτή είναι. Μαργαρίτα. Λοιπόν, με βοηθώ την Μαργαρίτα. Μπράβο, Μαργαρίτα. Και τώρα θα σας πω μια αστεία ιστορία με τον Λεωνίδα. Να μην πεις καμία ιστορία με τον Λεωνίδα. Δεν χρειάζεται. Να μας πεις, να μας πεις. Ποιος θα με βοηθήσει, λοιπόν. Έλα, έχω δύο καλά. Άντε, αυτά πάνε. Πήρες τα πάντα. Εννοείται, σε. Ένα πιάτο σου πάμε να φτιάξεις. Σε, πάρε αυτό εσύ. Δεν περιμένουμε κόσμο. Πάμε. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Περιστεράκι στον ουρανό. Στον ουρανό με στα δυο της μάτια. Κοιτάζω, βλέπω την πουλιά και τον αστερισμό. Μαργαρίτα. Σάκε, μύρι. Σάκε. 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 Ναι. Και θα κάνω και μία σάλτσα με σάκι. Α, μια χαρά. Θες να πούμε κάτι στο Χρήστο μας. Τα έχουμε πει όλα σε στο Χρήστο. Σίγουρα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν σου λείψει τόσο καιρό. Εγώ για καλό το λέω. Όχι απλά μου έχει λείψει. Ναι. Είναι άστο. Εντάξει, για καλό το λέω. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Αχά. Ευελπιστώ να είμαι στο τελικό και να έρθει και ο Χρήστος και να τον γνωρίσει από κοντά. Θα τον γνωρίσω. Πώς θα τον γνωρίσω. Καλά, θα τον γνωρίσει έτσι κι αλλιώς. Αρχικά θα μαγειρέψω στο γάμο σας. Ας σε κάνω κουμπάρο. Κουμπάρο, ναι. Αλήθεια. Ναι. Πρόσεχε τι λες, ε. Θα δεχτείς να γίνεις κουμπάρος. Εννοείται, αγάπη μου. Θα κερδίσω εγώ τα λεφτά, σεφ, θα κάνουμε καλό γάμο. Ποια? Θα κερδίσω εγώ τα 50. Ναι. Και θα κάνουμε καλό γάμο. Αγάπη μου, τι είναι τώρα σημασία στα λεφτά. Ναι. Λεφτά δεν έχω, σεφ. Πού θα έχεις εσύ λεφτά. Ναι. Θα σε κάνω κουμπάρο, άμα είσαι εντάξει. Θα κάνουμε γάμο, γλέντι τρικούβερτο. Κουμπαριά μου με το σεφ θα είναι από τις καλύτερες, γιατί ο σεφ είναι καλό σεφ, είναι καλό άνθρωπο. Έχει λεφτά. Έχει λεφτά, ραδιόφωνο, μαγαζιά, Masterchef. Θα βοηθήσει και στην πρίκα, γιατί εγώ δεν έχω τίποτα. Οπότε μια χαρά. Παρθενική εμφάνιση για τη Μαργαρίτα. Πρώτη φορά. Είσαι εδώ. Εγώ σεφ, μια χαρά είμαι. Καλώς, καλώς. Μαργαρίτα, γεια σου. Γεια σου, σεφ, τι κάνεις. Τι καλό φτιάξαμε. Σεφ, φτιάξαμε, έλα, δεν τη φτιάξαμε. Φτιάχνουμε, σεφ, ακόμα δεν είμαστε έτοιμοι. Τι καλό φτιάχνουμε. Φτιάξαμε, αυτό είναι σε ελληνόριζα μέσα σε κουρκουμά. Ωραία. Σεφ, μας πέτυχες πολύ κατά. Πάμε, συνέχισε, φύγε. Συνέχισε. Φύγε, θα τα πούμε μετά. Είπε φύγε, θα τα πούμε φύγε, μετά. Φύγε, θα τα πούμε μετά. Καλή επιτυχία, ωραία, παιδιά, ωραία, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Μπράβο. Τι είπες, Μαργαρίτα. Ευχαριστούμε, κουμπάρε, λέω. Δεν σου μιλάω. Γιατί με διώξε, δεν σου μιλάω. Σου λέω ευχαριστούμε, κουμπάρε. Ναι, το άκουσα και εγώ λέω δεν σου μιλάω. Δεν το σχολιάσες όμως, νομίζω το ξέχασες. Όχι, αγάπη μου, δεν το ξέχασα. Λέω δεν σου μιλάω γιατί με διώξε. Με αποπήρες. Αν του δώσει κάτι να φάει, θα σου μιλήσω όμως. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Στον ουρανό με στα
Όχι, να μην το δούμε. Όχι, μην το δείτε. Έχεις ακούσει πάρα πολύ όμορφα λόγια. Μην αφήνεις αυτό το πράγμα να γίνεται βαρύδι. Είμαστε εδώ και είστε εδώ για να το ευχαριστηθείτε. Η Μαργαρίτα έχει ακόμα να διανύσει δρόμο. Τώρα δηλαδή θέλει κουράγιο. Οπότε αυτό που έχω να πω, Μαργαρίτα, είναι μία κακή ημέρα. Μην το αφήνεις. Μην την αφήνεις να σε ρίχνει. Να σου. Αυτό. Με πολύ αγάπη. Θα βοηθήσει λίγο. Βεβαίως, αγάπη. Τι να πάρω. Όλο, εδώ. Αυτά είναι. Σε ευχαριστώ. Θέλω να πω ξένα εδώ μέσα σχέδι. Είναι κουμπάρι με τον Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Αχ, κι εγώ θα έχω κουμπάρι του Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Μάργαριτα Ρένια μου, φεγγαρολουσμένη. Μάργαριτα Ρένια μου, φεγγαρολουσμένη. Καλησπέρα, τι πω, κάτσε να μαζέψε λίγο. Κάτσε λίγο. Εκπαιδευτήκαμε. Να κρύψω. Μαργαρίτα, εγώ δεν θα μπω σε αυτή την κουβέντα. Αφού μου το σκέφτεσαι. Όχι, αγαπητέ. Άλλο αυτό. Στην κουβέντα λέω δεν θα μπω. Ναι. Θα αφήσω τον Αθηναγόρα Κωστάκο να σου εξηγήσει τι σημαίνει Λεωνίδας Κουτσόπουλος κουμπάρα. Βάση Στεφάνη. Σε αφήνω, Αθηναγόρα, πες τα. Είχαμε μια εναλλακτική κουμπάρα και μπήκε λίγο μετά από εμάς στην εκκλησία. Ναι, αλλά πήγα. Ναι, αλλά πήγα. Το προηγούμενο βράδυ πίνανε όλα τα μπαρ τα εναλλακτικά της Αθήνας στην υγειά μου. Μαργαρίτα, να σου πω λίγο κάτι. Είχα χαρεί τόσο πολύ με τον κουμπάρο μου. Ναι, σε είχα βγει το προηγούμενο βράδυ. Παρακαλώ. Που με κρέμασε. Είχα χαρεί τόσο πολύ με τον κουμπάρο μου. Ναι. Που το προηγούμενο βράδυ είχα βγει. Ναι. Και έρναγα όποιον έβρισκα. Α, ναι. Και δεν ξύπνησα το πρωί να πάω. Αλλά τελικά πήγα. Τόσο καλά σε. Ο κουμπάρος το πληρώνει τώρα. Ο κουμπάρος, άμα έχουμε αυτό το κουμπάρο, το πληρώσει όλα. Δεν ξέρω τι πληρώνει, αυτό θα το πληρώσει όλα. Μάθε. Ένα χώμα, λογικά, άμα γίνει το χώμα, με κακάο μαύρο. Μας πήρε 8 λεπτά να τα περιγράψεις. Μία ώρα να τα μαγειρέψεις, φτάνει. Άμα φύγετε, σεφ, είμαι έτοιμη. Γεια σου, κουμπάρα. Γεια σου, καλή κουμπάρα. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ, σεφ. Κάηκε, ρε, την έκαψε. Τι? Ό,τι τσάκα έτοιμο. Μια χαρά είναι το κορίτσι, δεν καταλαβαίνω. Με καίει, γενικά με καίει. Nice. Etcetera, etcetera.